Μαζευτήκαμε σήμερα μετά από ένα κάλεσμα που έγινε από μια πρωτοβουλία ενάντια στο ρατσισμό και στο φασισμό. Είναι μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε πριν από μερικές μέρες με αφορμή έτσι την ανακοίνωση ότι γίνεται εδώ στην Ιερά Πέτρα μια παγκρίτια δήθεν πατριωτική συγκέντρωση. Εμείς τη θεωρούμε εθνικιστική και ρατσιστική και είναι κιόλας. Θεωρούμε ότι δεν ταιριάζει στην πόλη μας, που είναι μια πόλη που έχει δώσει μεγάλους αγώνες για τα δικαιώματά της και για το νοσοκομείο της. Είμαστε μια πολύ δημοκρατική και θέλαμε να φανεί και να το φωνάξουμε αυτό. Δεν μας ταιριάζει αυτό το προφίλ που δίνεται με την συγκέντρωση αυτή, την ρατσιστική και φασιστική. Πιστεύουμε και αυτό θέλουμε να πούμε σήμερα εδώ, ότι ο πραγματικός εχθρός δεν είναι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα στην πατρίδα μας κυνηγημένοι από τις δικές τους χώρες, είτε γιατί γίνεται εκεί κάποιος πόλεμος, είτε γιατί τις έχουν στραγγαλίσει οικονομικά και οι άνθρωποι δεν μπορούν εκεί να επιβιώσουν. Ο πραγματικός εχθρός είναι οι μεγάλες δυνάμεις που προκαλούν αυτούς τους πολέμους και τις ασφυξίες αυτές στις χώρες και στη συνέχεια αρνούνται τη φιλοξενία σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από εκεί κυνηγημένοι και κατατρεγμένοι. Πιστεύουμε ότι ο πραγματικός εχθρός είναι η δική μας η κυβέρνηση που έχει δεχτεί να μετατρέψει τη χώρα μας σε μια απέραντη φυλακή για τους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να φύγουν από εδώ, δεν θέλουν να μείνουν στην πατρίδα μας, αλλά και αν θέλουν να μείνουν, πιστεύουμε ότι μπορούμε θαυμάσια να συμβιώσουμε όπως το κάνουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, να δουλέψουμε μαζί, να ζήσουμε μαζί με τα ίδια δικαιώματα και με αξιοπρέπεια. Ο πραγματικός εχθρός είναι τα διάφορα νομοσχέδια που κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή και που πλήττουν εξίσου Έλληνες και μετανάστες, πρόσφυγες, αυτά που καταστέλνουν την οποιαδήποτε αντίδραση, τα αντεργατικά μέτρα που με αφορμή τον κορονοϊό επιβάλλονται και θα κάνουν κόλαση τη σχέση εργασίας στο επόμενο διάστημα, τα νομοσχέδια που κατεβαίνουν στην παιδεία, όλα αυτά τα μέτρα που κατεβαίνουν με διάφορες αφορμές είναι η πραγματική μας εχθρή και πρέπει όλοι μαζί να τα αντιμετωπίσουμε. Έλληνες, συγχαρητήρια στην κάθε μια και στον καθένα που αποφάσισε σήμερα να είναι εδώ, διότι δίνουμε μαρτυρία υπερπίστεως και πατρίδος. Δυστυχώς κάποιοι αποφάσισαν λίγο παραπάνω από μας να κάνουν αντισυγκέντρωση. Λυπάμαι πραγματικά, διότι προσβάλλουν τη δημοκρατία, προσβάλλουν την πατρίδα μας, προσβάλλουν την οικογένειά μας, τα παιδιά μας. Αλλά εμείς θα τους αγνοήσουμε, γιατί αυτό τους αξίζει. Είναι λυπηροί. Είναι πληρωμένοι, πολύ σωστά είπε κάποιος. Είναι υπαλληλίσκοι του όρος. Είναι όλοι αυτοί που πολεμούν εκ των έσω την πατρίδα μας. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, αδέρφια μου Κρήτες, παλικάρια της Λεβεντογένας Κρήτης. Σήμερα λοιπόν 24 Μαΐου καταδικάζουμε από την Ιερά Πέτρα τη νέα τάξη πραγμάτων, τα σχέδιά τους και τον σιωνισμό που είναι ο αιώνιος εχθρός της Ελλάδος. Και εύχομαι ολόψυχα να ακολουθήσουν και άλλες πόλεις το παράδειγμά μας. Σήμερα στέλνουμε ένα μήνυμα στον Ερντογάν. Σήμερα απαντάμε στον Ερντογάν και του λέμε, αν τολμήσει να πατήσει το πόδι του στην Κρήτη, θα του κόψουμε τα πόδια. Και του λέμε ακόμη ότι εφόσον τολμήσει και σκεφτεί και το κάνει, εδώ θα γίνει ο τάφος του στην Κρήτη. Δεν δεχόμαστε την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης. Δεν θα ανεχτούμε κανένα μισθοφόρο τσιχαντιστή στο νησί μας.
Δεν θα μείνουμε αμέτωχοι. Καμία ανοχή. Και τους απαντάμε φώτια και τσεκούρι. Αγαπητοί μου φίλοι, από όλες τις γωνιές της Κρήτης, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου για την ανταπόκρισή σας στο σημερινό Παγκρήτιο κάλεσμα που αφορά κυρίως την εθνική μας ανεξαρτησία και τη σχεδιασμένη από τους Τούρκους λαθροεπίκηση της πατρίδος μας.